τώρα εδώ, θα σε πάω σε κάτι. Καλά, είσαι καταπληκτική στον Αστέρα Ραχούλας και πραγματικά είναι από τις λίγες σειρές που έχω παρακολουθήσει φέτος, γιατί και εγώ είμαι πολύ δύσκολη στο να κολλήσω με μία σειρά. Mm-hmm. Λοιπόν, διαβάζω κάτι που εγώ δεν το γνώριζα. Το πιστεύεις ότι τόσο καιρό νόμιζα ότι είσαι ανήπαντρη. Και διαβάζω ότι είσαι 22 χρόνια παντρεμένη. Θα γίνω γιαγιά σε λίγο που λέει ο λόγος. Με τον Χάρη Γρηγορόπουλο που είναι ο Τρελαντώνης. Σε ξέρω τόσα χρόνια, δεν ήξερα ότι είσαι παντρεμένη. Δεν το πιστεύω, ρε Κατερίνα. Από το, λοιπόν, είναι ο Τρελαντώνης από το καφέ της Σοβαράς. Ναι. Καλή σου καλή που το ξέρατε όντως. Νόμιζα ότι η φοφό είναι... Ορίστε. Νόμιζα ότι είσαι ανήπαντρη. Α, να, η φωτογραφία έχετε που είχαμε στο ψυγείο για πολλά χρόνια. Εγώ νομίζω ότι. Έπαχω πάθει σοκ. Νομίζω ότι σαν είπατε και ότι δεν έχει και παιδιά. Και είσαι παντρεμένη. Συγγνώμη, δεν είναι αυτό. Τρελάνετε, παιδιά. Και έχω παιδιά που ο γιο μου είναι 18,5 στα 19, η κόρη μου 20 στα 21. Δηλαδή εντάξει. Και υπέροχα παιδιά. Αιώνε έχουν περάσει από τότε που έχουμε παντρευτεί και έχουμε κάνει παιδιά. Και είσαι τόσα πολλά χρόνια με τον άντρα σου. Ναι. Τι ωραία είσαι, δεν το ήξερα. Είδε γιατί όμω. Εγώ την είχα συνδυάσει με το φούρναρι στο καφέ τη. Εγώ θα σου πω, επειδή τη βλέπω είναι πολλέ ώρε στη δουλειά της η Φοφό και είναι πολλές ώρες στο θέατρο, πολλές ώρες τα γυρίσματα και πολλές φορές λες θα είναι μόνη της. Κατάλαβες, δεν θα, αν δεν το γνωρίζεις. Όχι, και πολλές ώρες στη δουλειά μου και πολλές ώρες στο σπίτι μου. Δηλαδή μετά από τη δουλειά μου είναι και η οικογένειά μου. Η ζωή μου είναι η δουλειά μου και η οικογένειά μου. Πώς κρατιέται ένας γάμος έτσι με δύο ηθοποιούς. Να ρωτήσουμε αυτούς που ξέρουν. Τόσα... γιατί εγώ δεν ξέρω να σας πω. Τόσα πολλά χρόνια. Με δύο ηθοποιούς είναι αν το θέλεις. Δηλαδή, εμένα μ' αρέσει που είμαι με άνθρωπο της δουλειάς μου, με άνθρωπο της τέχνης. Αυτό μας ένωσε. Mm-hmm, βασικά. Mm-hmm. Η δουλειά μας για την οποία έχουμε πάθος και οι δυο. Ανταγωνισμό δεν είχατε ποτέ. Στην αρχή της σχέσης. Όχι τώρα. Καθόλου. Βοηθούσε ο ένας τον άλλον. Πολύ, πολύ. Βοηθάει ο ένας τον άλλον και με τις παρατηρήσεις που θα του πει εδώ, κάνει εκεί. Η δουλειά μας είναι το πάθος μας, είναι η